Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν επανεξελέγει από το βράδυ της Κυριακής από τον πρώτο γύρο πρόεδρος για δεύτερη συναπτή θητεία, με το σύνολο της εκτελεστικής εξουσίας να περνάει στα χέρια του, υποσκελίζοντας την αναζωογονημένη αντιπολίτευση στις πρόορες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, έπειτα από μάλλον απροσδόκητα σκληρή μάχη. Ο Ερντογάν, ο οποίος βασίλευε στην Τουρκία εδώ και 15 χρόνια και επανεξελέγει για νέα πενταετή θητεία, πανηγύρισε την νίκη του απευθυνόμενο τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στους χιλιάδες συγκεντρωμένους οπαδούς του από τον μπαλκόνι των κεντρικών γραφείων του Ισλαμοσυντηρητικού Κόμματος του στην Άγκυρα, υποσχόμενος να κάνει πράξη τις υποσχέσεις του. Ο ίδιος έχει βάλει υπέρτατο στόχο του την Κυριακή να είναι και με τη βούλα του τουρκικού λαού ο απόλυτος παντοκράτορας στην Τουρκία. Να περάσουμε δηλαδή σε μια εποχή, θα μου επιτρέψει να πω, τύπου Πούτιν στην Τουρκία. Δηλαδή μια ρωσική προεδρική δημοκρατία, από την οποία θα απουσιάζουν παντελώς όλες εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες του πολιτεύματος που θα μπορούσαν να προστατεύσουν τους πολίτες από ενδεχόμενη ασυδοσία της ηγεσίας. Φαντάζομαι και άλλος να έβγαινε, πάλι δύσκολα θα ήμασταν. Είμαι αρκετά δυσαρεστημένη με το ότι θα συμβεί ο κύκλος των επαναληπτικών εκλογών. Σύγχρονος δεκτάκτορας. Με εκλογή. Ο Ερντογάν επέμεινε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να απελευθερώνει εδάφη στη Συρία, ώστε οι φιλοξενούμενοι μας, όπως είπε, Σύριοι πρόσφυγες, να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια. Ενώ διαμήνυσε ότι η Τουρκία θα δράσει πιο αποφασιστικά εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων. Η Τουρκική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι ο Ερντογάν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων, κάτι που του επιτρέπει να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, κατανικώντας την αντίσταση του υποψηφίου της αντιπολίτευσης Μουχαρέμ Ince. Uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye 24 Haziran gecesini geleceğine bu sabah olduğundan çok daha fazla güvenle bakarak tamamlayacaktır. Παρακολουθούμε και εμείς, όπως και όλη η Ευρώπη αλλά και όλη η παγκόσμια κοινότητα, τις εξελίξεις στην Τουρκία. Ιδιαίτερα εμείς που είμαστε μια περιοχή που γειτνιάζει με την Τουρκία, αλλά και ως χώρα με όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάθε τι σε αυτή τη χώρα επηρεάζει και τις σχέσεις μας. Ας ελπίσουμε αυτό το αποτέλεσμα στον Ερντογάν να μην του δώσει περιττέρω έπαρση σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας ζητήματα. Ακούσαμε τώρα τις τελευταίες ημέρες μίλωση για τους ομοεθνείς του στην Θράκη και κάποιες τέτοιες περίεργες δηλώσεις. Ας ελπίσουμε ότι ήταν καθαρά για εσωτερική κατανάλωση και δεν θα υπάρξει καμιά επίπτωση σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις. Εντάξει, για μας δεν νομίζω να αλλάξει τίποτα. Πιο σκληρή στάση θα είναι. Ο ίδιος είναι. Πάντοτε θα είναι ο ίδιος μέχρι να πεθάνει. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, ο Ερντογάν επικράτησε συγκεντρώνοντας το 52,5% των ψήφων, με πάνω από το 99% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, ενώ το κόμμα του ΑΚΕ συγκέντρωσε το 53,61% των ψήφων στις ταυτόχρονες βουλευτικές εκλογές. Ο βασικός αντίπαλος του, ο Μουχαρέμ Ince, κατέλαβε την δεύτερη θέση με 30,7% των ψήφων, ενώ η ετερόκλητη συμμαχία, την οποία ένωσε η εναντίωση στον Ερντογάν, εξασφάλισε 34% των ψήφων στις παράλληλες βουλευτικές εκλογές με βάση τα αποτελέσματα που μετέδωσε το πρακτορείο.